σπουδάσει τουριστικό management. Έχει εργαστεί σε πολύ μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Σήμερα είναι σύμβουλος τουρισμού και μένει μόνιμα στη Λίμνο. Μαζί μας, ο κύριος Κώστας Κατενίτης. Κύριε Κατενίτη, να σας καλωσορίσουμε στην εκπομπή και να σας ευχαριστήσουμε που θα μοιραστείτε σήμερα την προσωπική σας ιστορία μαζί μας. Θα προσπαθήσω. Να αρχίσουμε λίγο να πάμε παλιά. Πού γεννηθήκατε? Στην Αίγυπτο. Γεννηθήκατε στην Αίγυπτο και στη Λίμνο πώς βρεθήκατε? Μεγάλη ιστορία. Πατέρας μου και η μητέρα μου καταγωγή από τη Λίμνο. Μάλιστα γνωριστήκαν στο καράβι ερχόμενοι εδώ. Και μετά που γεννήθηκα, και από τότε φυσικά, κάθε καλοκαίρι ερχόμαστε με καράβια πρώτα Πειραιά φυσικά και μετά εδώ. Τα παιδικά σας χρόνια πώς τα θυμάστε? Πολύ καλά, πάρα πολύ ωραία. Ήταν όμορφα. Όμορφα, ευχάριστα, ανέμελα. Μεταξύ Αιγύπτου και Λίμνου? Μεταξύ Αιγύπτου και Λίμνου. Η Λίμνος ήταν η χαρά, το πανηγύρι, το παιχνίδι φυσικά και στην Αίγυπτο πίνουσαμε καλά επίσης. Ήταν πολύ ωραία. Να υποθέσουμε ότι οι γονείς ήταν έμποροι στο επάγγελμα. Ο πατέρας μου ήταν στις ασφάλειες. Διευθυντής διαχειριστής μιας εταιρείας Ιταλικής. Και επίσης ήταν και στις εφημερίδες στο control που κάνουν πάνω στις εφημερίδες κλπ. Ασχολιόταν με πολλά. Ο παππούς ήταν επιχειρηματίας. Καμία σχέση δηλαδή με το εμπόριο, τελείως λάθος αυτό που κατάλαβα. Ο παππούς ήταν εμπόρος, ναι. Μάλιστα. Με τι, πάνω σε τι? Από όλα. Περισσότερο με το οικίες, σπίτια, κτίρια κλπ. Εμπόριο, πάρα πολύ εμπόριο. Είχε έρθει από την Τουρκία. Από απέναντι είχαν έρθει. Με ο ένας παππούς ρίζες από Κρήτη και ο άλλος από Λίμνο. Πήγατε καθόλου σχολείο στην Ελλάδα? Ελλάδα έχω κάνει μετά που γυρίσαμε. Γυρίσαμε το 60, όταν αναγκαστήκαμε να φύγουμε τότε με τις καταστάσεις. Και έκανα δημοτικό 2 χρόνια στο 8ο γυμνάσιο από κάτω. Mm-hmm. Και έβγαλα το γυμνάσιο, το Β' Οικονομικό Γυμνάσιο, το οποίο είναι οικονομικό. Εδώ στην Λίμνο αυτό? Όχι, αυτό είναι στην Αθήνα. Mm-hmm. Άγιο Ανδρέα, Λευκοσίας. Μάλιστα. Έχετε κάνει σπουδές πάνω στο τουριστικό management. Πώς αποφασίσατε να σπουδάσετε? Λόγω του πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν διευθυντής στο King's Palace. Τώρα έχει κλείσει. Μάλιστα κάπου διάβασα πρόσφατα ότι υπάρχει περίπτωση να ξανανοίξει σε ξενοδοχείο. Η Έγλη, όλα αυτά. Και μου άρεσε. Οι σπουδές σας πού έγινε, που κάνατε? Αμερική. Έχετε δουλέψει σε μεγάλα ξενοδοχεία. Ποια θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η εμπειρία που έχετε αποκομίσει από όλες αυτές τις τουριστικές μονάδες, τις πολύ μεγάλες στις οποίες έχετε δουλέψει εκεί? Κοίταξε, πάντα η εμπειρία δουλεύει μαζί με τις γνώσεις. Για μένα είναι το καλύτερο πάντρεμα. Τα δύο να μπορούν να πηγαίνουν μαζί. Ειδικά στο εξωτερικό πήρα πάρα πολύ καλές γνώσεις. Εδώ στην Ελλάδα λίγο λιγότερες μπορώ να πω, με τα προβλήματα κλπ. Και την οτροπία. Στην Αμερική διεύθυνα το Barbizon Plaza, το οποίο είναι πάνω στη Νέα Υόρκη, στο Central Park. Ήμουν ένας από τους νεότερους διευθυντές που πέρασαν από εκεί 24 χρονών, μόλις είχα τελειώσει το πανεπιστήμιο. Έχει 37 ορόφους, γύρω στις 2.000 κρεβάτια και είναι πολύ μεγάλο ξενοδοχείο. Έχει και κινηματογράφους, θέατρα, έχει banquet για γύρω στους 2.500, μαγαζιά, πολλά εστιατόρια, μπαρ κλπ. Στην Ελλάδα πώς έρχεστε και αποφασίζετε να ασχοληθείτε με τον τουρισμό? Στην Ελλάδα ήρθα λόγω του πατέρα μου. Αρρώστησε και έπρεπε να έρθω. Και εφόσον ήμουν εδώ, κοίταξα για τουριστικά. Κάποιος Ελληνοαμερικανός ανέλαβε το Ελούντα, το οποίο τότε υπήρχαν κάποια εσωτερικά προβλήματα και έβαλε μια αγγελία, γνωριστήκαμε και με τοποθέτησε γενικό διευθυντή του Ελούντα Beach.
Μετά από εκεί μου έγινε μια καλή πρόταση από το Πόρτο Καράσι και πήγα στο Πόρτο Καράσι. Στην Ελλάδα υπάρχει κουλτούρα να οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό να το σπουδάζουν αυτό το τουριστικό, το management που λέμε, να υπάρχει μια εξειδίκευση επάνω σε αυτό το τομέα? Ό,τι υπάρχει, υπάρχει, αλλά πάντα υπάρχει χώρος για καλυτέρευση. Εγώ θα ήθελα να δω κάτι περισσότερο. Πώς αποφασίσατε να φύγετε από όλο αυτό το τουριστικό τομέα? Με απογοήτευση. Με απογοήτευση. Με απογοήτευση. Δεν περίμενα δηλαδή να βρω τέτοια κατάσταση στον τουρισμό απάνω. Και έφυγα για να πάω στο εξωτερικό. Αποφασίσατε λοιπόν μια μέρα να τα παρατήσετε όλα και να σηκωθείτε να φύγετε. Λίγο, και πάτε. Λίγο πιο πολύ από έτσι. Είχα κλείσει με ξενοδοχείο συμβόλαιο για Νέα Υόρκη, να πάω να ξαναπάω πίσω. Και κάποιοι φίλοι, οι οποίοι ήταν από την Νότια Αφρική, με πείσαν να περάσω από εκεί. Άλλαξα το εισιτήριό μου, δηλαδή Johannesburg, Johannesburg, Λονδίνο, Λονδίνο, Νέα Υόρκη. Και εκεί συναντήθηκα με λιμιούς από εδώ, οι οποίοι ξεκινούσαν το Steers, το franchise Steers, το οποίο είχε έρθει και στην Ελλάδα. Γνωριστήκαμε, γίναμε φίλοι, κουμπαριαστήκαμε κιόλας και δούλευα μαζί τους, ξεκίνησα μαζί τους και μετά ανακατεύθηκα με εστιατόρια, δηλαδή ήμουν επιχειρηματίας. Καμία σχέση δηλαδή με τον τουρισμό, καμία σχέση με ξενοδοχεία, τίποτα. Αλλάζει τελείως η ζωή σας. Κοίταξε, το ξενοδοχείο και το εστιατόριο είναι παραπλήσια, δηλαδή για να γίνεις γενικός διευθυντής πρέπει να σπουδάσεις και μαγειρική, chef. Πρέπει να έχει τις γνώσεις. Ναι. Οπότε τις γνώσεις είχα και αυτό με βοήθησε πολύ. Μάλιστα. Εκεί πώς ήταν η κατάσταση, πώς αποφασίσατε να τελειώσετε και να φύγετε από την Αφρική? Μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία. Κοίταξε, καταρχάς είναι επικίνδυνο. Σαν χώρα, ενώ είναι πάρα πολύ όμορφη. Παρουσιάζει πολλά, έχει ωραία πράγματα. Και είναι και πολύ προχωρημένη, η βία είναι μεγάλη και με άγγιξε εμένα η βία. Δηλαδή μου επιτέθηκε κάποιος και μάλιστα ήμουνα σε αφασία για αρκετό καιρό. Δεν ξέρω αν θα ξυπνήσω ή όχι. Έπαθε ζημιά. Αυτό χωρίς λόγο, χωρίς αφορμή, έτσι? Σχεδόν. Το έγκλημα αυτό που λέμε, σχεδόν, το πόλεμο. Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Είναι μεγάλη ιστορία φυσικά, δεν θέλω να σας κουράσω, αλλά η βία. Δηλαδή μπορεί να σε σκοτώσουν για ένα σπίρτο. Η βία είναι, ναι, δυστυχώς, πάρα πολύ άσχημη η βία. Αν δεν υπήρχε αυτό, ο ελληνισμός θα άνθιζε ακόμη περισσότερο. Φανταστείτε ότι θυμάμαι γύρω στο, να μην σας πω λάθος, 95, είχαμε κάνει καταμετρήσει γύρω στους 75.000. Και πριν φύγω, που ήταν το 2008, είχαμε πέσει στους 12.000. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω ποιοι είναι οι αριθμοί. Έχει φύγει πολλοί κόσμοι. Επηρεάζει. Και σε επηρεάζει γιατί και εσύ να μην έχεις πάθει κάτι. Έχουν πάθει οι γνωστοί σου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, χωρίς να υπερβάλλω, να σας πω ότι ενώ είμαστε μια παρέα από 20-30, ξέρω εγώ, και συζητούσαμε, οι περισσότεροι λες και είχαμε γυρίσει από πόλεμο. Άλλος είχε τη σφαίρα μέσα του, άλλος είχε χάσει άνθρωπο, άλλος είχε πάθει κάτι, έχασε μέρος του σώματός του. Υπάρχει πολύ βία, δυστυχώς. Υπήρχε. Και μένετε για πολύ καιρό στο νοσοκομείο χωρίς να ξέρουν οι δικοί σας άνθρωποι αν θα συνέλθετε. Σωστά. Και ξαφνικά πώς έγινε, θαύμα και επιζήσατε? Όχι, από... όχι. Απλώς η κράση μου ίσως. Εγώ πιστεύω ο Θεός. Εκεί που δεν το περιμένανε, ξύπνησα. Πρέπει να έχω πολλές διορθωτικές. Έκανα 68 εγχειρήσεις τελικά για να έρθει αυτό που βλέπετε εσείς. Να φανταστούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν βρέθηκαν ποτέ, δεν τιμωρήθηκαν για αυτό που έκανα. Όχι, όχι, ίσα ίσα. Και μάλιστα δεν τιμωρήθηκε. Δεν τιμωρήθηκε όσο έπρεπε. Ενώ χτύπησε εμένα και άλλους 4, γιατί είχε τρελαθεί. Μπήκε μέσα, ήταν σε εμπορικό κέντρο το μαγαζί μου. Και χτύπησε άλλους 3. Τους έστειλε σε νοσοκομείο, βαριά τραυματισμένους. 2 χάσαν τη ζωή τους. Παρόλα τα αυτά, ήμασταν άτυχοι. Τότε, βλέπετε, οι πολιτικοί καμιά φορά επηρεάζουν καταστάσεις. Υπήρχε ένας δικαστής ο οποίος ήταν Εβραίος και είχε βλέψεις πολιτικές.
Και αποδείχτηκε αυτό, γιατί μετά κατόπιν πήρε καλή θέση στο Υπουργείο και του δώσανε και μία ομάδα η οποία εξέταζε τους υπόλοιπους αν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Οπότε είχε βλέψεις. Και φανταστείτε ότι αυτός ο άνθρωπος έφαγε μόνο 1,5 χρόνο σε σύνολο όλων. Φυσικά είναι γελίο. Γιατί αυτός βγήκε σε... Παρόλα όσα έκανε και βγήκε σε μερικούς μήνες. Δεν θέλω να σας πω τώρα καταστάσεις οι οποίες είναι άσχημες να σας αναφέρω, αλλά όπως σας είπα, δύο χάσαν τη ζωή τους. Και μετά φυσικά από όλα αυτά αποφασίσατε να εγκαταλείψετε αυτή. Όχι αμέσως. Όχι αμέσως. Γιατί αυτό έγινε το 86 και εγώ φύγα το 2007. Α, μείνατε. Ναι, έμεινα. Δεν φοβηθήκατε μετά από όλα αυτά? Μπορώ να πω ότι το πρώτο χρόνο υπήρχε ο φόβος. Αλλά μετά συνηθίζει κανείς και δεν το είχα στο νου μου. Ξεπερνιέται όμως μια τέτοια ιστορία? Όχι. Μπορώ να σας πω ότι ξαφνικά από το 2003 και μετά και για προσωπικούς λόγους άρχισα να το σκέφτομαι. Κάτι έσπασε μέσα μου, να το σκέφτομαι πιο πολύ, να με ενοχλεί. Ενώ πριν δεν με ενοχλούσε. Και ήταν και ένας από τους λόγους που έφυγα. Και αποφασίσατε να γυρίσετε στην Ελλάδα να υποθέσω? Να γυρίσω στο νησί μου, στη Λίμνο, γιατί μεγαλώσαμε με ένα πάθος για το νησί. Δεν ακούγαμε τίποτα άλλο σπίτι, αλλά όπως σας είπα, αγαπήσαμε και το νησί. Για μας ήταν μια μεγάλη αγάπη, όπως είπα τη λέξη πάθος. Και είχαμε χτίσει εδώ ένα σπίτι, ο πατέρας μου καλοκαιρινό, για να ερχόμαστε το καλοκαίρι, οπότε ήρθα σε αυτό. Η ζωή στο νησί πώς ήτανε? Μετά από όλα αυτά που είχατε περάσει. Πώς τη βρήκα δηλαδή? Mm-hmm. Πολύ όμορφα. Το νησί είναι ένας παράδεισος. Γι' αυτό και το αγαπώ τόσο πολύ. Δυστυχώς θα ήθελα οι Έλληνες, εμείς, να έχουμε κάνει κάτι καλύτερο με την Ελλάδα. Έχουμε ένα παράδεισο στα χέρια μας, αλλά δεν νομίζω ότι τον έχουμε διαχειριστεί στο maximum της δυνάμεως. Ως άνθρωπος που ερχόταν στο νησί τα καλοκαίρια, ως άνθρωπος που δραστηριοποιήθηκε στον τουρισμό και ως άνθρωπος που ήρθε μετά από αρκετά χρόνια και είναι σύμβουλος τουρισμού αυτή τη στιγμή, πώς βλέπετε τη διάρκεια αυτή των χρόνων να έχει περάσει στον τουρισμό στη Λιμνό? Πώς συγκρίνεται το παρελθόν με το παρόν? Θα μπορούσε να έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Εάν γινόντουσαν όλα μεθοδικά, με σωστό σχέδιο, πλάνο, με μια συνέχεια. Το νησί αυτό έχουμε πάθος και έχω πάθος, γιατί εκτός του ότι είναι πάρα πολύ όμορφο, παρουσιάζει πάρα πολλά. Είναι ένα από τα λίγα, και αυτό συναντάω καθημερινά στους ανθρώπους που συνεργάζομαι, μου λένε με μεγάλη έκπληξη αυτό που συναντάνε εδώ πουθενά αλλού. Έχει τόσο πολλά, νομίζω τα ξέρετε, να μην τα αναφέρω, και τα οποία είναι σπάνια, σπανίζουν, δεν υπάρχει άλλος τόπος που τα έχει. Είναι σπάνιο και το φως, έχουμε ακούσει, που είναι... Πρικισμένο νησί. Στο παρελθόν ο τουρισμός ήταν σε μεγάλη άνθηση, σε λιγότερη από σήμερα, πώς θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε? Κοιτάξτε, το νησί πάντα, και ίσως είναι ένα καλό, είναι ένα ατού. Παρουσιάζει ένα δέσιμο με το παρελθόν, με παράδοση. Εγώ γι' αυτό στα δικά μου, με δικιά μου ορολογία, στις δικές μου φωτογραφίσεις και λοιπά και αυτά που ανεβάζω, το ονομάζω παραδοσιακό νησί, γιατί είναι πολύ. Και αυτό έχει βοηθήσει, δηλαδή θα μπορούσε να είναι μια Μύκονος, να το πούμε έτσι. Για διαφόρους λόγους, και είναι μεγάλη συζήτηση, δεν έγινε. Βγήκε σε καλό. Γιατί είναι πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος το αγαπάει αυτό το λόγο. Κύριε Κατανίδη, τελειώνοντας αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, να ρωτήσω, θα μείνετε στο νησί, θα ξαναφύγετε, θα τελειώσετε εδώ? Μέχρι να με διώξουν θα μείνω. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ, να είστε καλά.
ζωές της καθημερινότητάς μας. Έρχονται συνεχώς αντιμέτωποι με τον κίνδυνο για να νιώθουμε εμείς ασφαλείς. Κοντά μας, ο Χάρης και ο Θανάσης, πιλότοι μαχητικών F-16 στην 130 μοίρα μάχης στη Λίμνο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε στον τόπο εργασίας σας. Καλώς σας βρήκαμε στην όμορφη και γεμάτη αέρα Λίμνο. Καταρχάς, να σε ρωτήσουμε από πού κατάγεσαι. Είμαι από το Βόλο, είμαι 33 χρονών, είμαι παντρεμένος και έχω ένα παιδάκι. Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με αυτό το επάγγελμα, αν είναι επάγγελμα και αν μπορεί κανείς να το πει. Αυτό το επάγγελμα ξεκίνησε από μικρός, συνήθως όταν έχεις ζει σε μια πόλη που είναι κοντά σε αεροδρόμιο και βλέπεις την κινητικότητα των αεροσκαφών γύρω στο γύρω χώρο. Κυρίως από το χωριό που περνάνε από πάνω συνέχεια από τα νότια του Πηλίου, σου δημιουργούνται αισθήματα που σε κάνουν να θέλεις να πετάξεις και στον αέρα με αυτά τα υπέροχα μηχανήματα που μας εμπιστεύεται ο ελληνικός λαός. Όταν ξεκίνησες λοιπόν, μπήκες στη σχολή Κάρων, πώς ήταν τα πράγματα, ήταν δύσκολα, είχε πολύ διάβασμα όλο αυτό? Γενικά το διάβασμα είναι κάτι πιστεύω αντικειμενικό. Άλλος άνθρωπος μπορεί να διαβάζει μία ώρα και να αποδίδει το ίδιο με άλλον που διαβάζει 4 και 5 ώρες. Εγώ είμαι από τους τυχερούς που διάβαζα μία ώρα μόνο. Οπότε εντάξει, ήταν γενικά δύσκολα τα χρόνια πριν μπούμε στη σχολή, όπως και για όλα τα παιδιά φαντάζομαι. Και αφού μπήκαμε σχολή και μετά άρχισε, ας το πούμε, η προσγείωση στην καθημερινότητα, γιατί σαφώς όσα ονειρεύεσαι δεν είναι αυτά που αντιμετωπίζεις και μέσα στη σχολή. Δηλαδή το όνειρό σου είναι πάντα να πετάς και σαφώς μας πρόσφερε από την αρχή, από το πρώτο έτος να πετάμε. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και η στρατηγικοποίηση, η πειθαρχία, τα οποία δεν τα γνωρίζεις όσο είσαι έξω, αλλά θα κληθείς να τα αντιμετωπίσεις όσο βρίσκεσαι μέσα, το οποίο δεν με δυσκόλυψε και τόσο πολύ. Αλλά είναι κάτι πρωτόγνωρο για σένα. Από εκεί και μετά, σας είπα, για το τοπικό κομμάτι άρχισε από το πρώτο έτος και συνεχίζεται μέχρι από όσο ξέρω και μέχρι τώρα. Και συνέχεια, πετώντας όλα τα έτη της σχολής, βγήκα ανθρωποσμινάγος το 2005 και από τότε και μετά, με ένα χρόνο στην Καλαμάτα, είμαι συνέχεια στα μαχητικά αεροσκάφη, στα Α7 στην Πάτρα από το 2006 μέχρι το 2008 και συνέχεια στα F16 στη Σούδα. Το 2009 και συνέχεια στο Βόλο, που είναι και η πατρίδα μου, με τα F-16 στα Block 50 που έχουμε στη 347 μοίρα, από την οποία είμαι εγώ. Θέλω να γυρίσεις λίγο πίσω και να θυμηθείς την πρώτη φορά που μπήκες σε ένα μαχητικό αεροσκάφος και έπρεπε να το πάρεις εσύ στα χέρια σου και να πετάξεις. Ναι, ποικίλει ανάλογα τον τύπο του αεροσκάφου. Η πρώτη φορά που σου δίνει το TAF-41 που έχουμε στη σχολή, που είναι ένα μικρό Τσέσνα, είναι πολύ διαφορετική με την πρώτη φορά που παίρνεις ένα αεροπλάνο τέτοιου μεγέθους και τέτοιων ικανοτήτων για να πετάξεις. Όπως καταλαβαίνεις και εσύ, είναι πολύ διαφορετικό, γιατί το ένα είναι ένα απλό μηχάνημα που πετάει και αυτό είναι μια πολεμική μηχανή. Όταν μπήκες λοιπόν σε αυτή την πολεμική μηχανή, πώς ένιωσες το πρώτο αίσθημα? Σαφώς στο πρώτο αεροπλάνο που πέταξε, το Α7, που ήταν βομβαρδιστικό, και το καταλαβαίνεις ιδίως αυτό το συνέστημα όταν ρίχνεις πραγματικά όπλα. Ήταν φοβερή αίσθηση αυτή να πετάς ένα μηχάνημα που μπορεί να κάνει τόσο μεγάλη ζημιά. Παρ' όλα αυτά, πάντα με το γνώμονα της αποτροπής και όχι της επίθεσης. Τώρα είναι τελείως διαφορετικό με το F-16, γιατί είναι από τα πιο σύγχρονα αεροσκάφη που έχουμε και ειδικά στη μοίρα τη δικιά μας, που κάνουμε όλους τους ρόλους που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε σε περίπτωση κάποιας διένεξης. Οπότε πάλι είναι το συνέστημα. Μάλλον χωρίς λόγια, χωρίς περιγραφή, δεν μπορεί να περιγραφεί αυτό το συνέστημα που νιώθουμε όταν πετάμε και ιδίως, σας λέω, όταν ρίχνουμε πραγματικά όπλα. Ποια είναι η δυσκολία της δουλειάς αυτής, πώς την εντοπίζεις, δηλαδή καταπονείται το σώμα, καταπονείται το μυαλό? Η δυσκολία είναι σίγουρα το μυαλό, κουράζεται πάνω, είναι το πρώτο που κουράζεται. Εντάξει, και επειδή είσαι ένας άνθρωπος που δουλεύεται και πίσω είναι τη μονοθέση του αεροσκάφος, είσαι ένας άνθρωπος που θα κληθείς να αντιμετωπίσεις όλους τους παράγοντες εξωγενείς, περιβάλλοντος, νεφών, αέρα και όλα τα λοιπά, και το τι θα σου δώσει το αεροπλάνο και τι θα αντιμετωπίσεις από απέναντι, από εχθρικές απειλές είτε σε περιβάλλον εκπαίδευση που
κάνουμε τώρα είτε σε πραγματικό περιβάλλον. Οπότε αυτό που κουράζεται πρώτο είναι το μυαλό σου. Και πάντα λέμε ότι όταν βρεθείς σε τέτοια κατάσταση και μπορείς να το αναγνωρίσεις, και αυτό είναι το στοίχημα που βάζουμε εμείς με τον εαυτό μας, να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε μια τέτοια κατάσταση, να κάνουμε ένα clear up όλα, να τα καθαρίσουμε το μυαλό μας και να ξεκινήσουμε πάλι από το σημείο 0, που είναι να πετάμε το αεροπλάνο, να αποφύγουμε κάποια σύγκρουση, έδαφος και τα λοιπά με τα υπόλοιπα αεροπλάνα και συνέχεια να κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει. Τώρα από εκεί και μετά, είναι η σωματική κούραση έρχεται με τις επιταχύνσεις που όλοι γνωρίζουμε πλέον ότι δέχεται το σώμα. Παρ' όλα αυτά, έντονη γυμναστική σχεδόν σε καθημερινό επίπεδο για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις επιταχύνσεις που δέχεται το σώμα μας. Και θα έλεγα το πιο δύσκολο κομμάτι είναι όταν πας να εκπαιδευτείς, γιατί είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να μάθεις, είναι καινούριο, έχει πολλά. Άμα καθίσουμε να απαριθμίσουμε τώρα, τις δυνατότητες του είναι αμέτρητες και το τι όπλα μπορεί να φέρει, τι μπορεί να κάνει αυτό το αεροπλάνο. Και όταν κληθείς να τα αντιμετωπίσεις όλα αυτά, να τα διαβάσεις, να τα μάθεις, να τα κάνεις κτήμα σου, έρχεται μια περίοδος στην οποία, αν μπορέσουμε να το πούμε εντός εισαγωγικών, θα ξεκουραστείς, αλλά είναι πολύ μικρή, γιατί μετά θα κληθείς να αναλάβεις αρχηγίες σχηματισμών, δηλαδή να πάρεις έναν, όπως είδατε τα άλλα παιδιά μέσα, έναν μικρότερο, που είναι 25 χρονών, και να τον βγάλεις σε μια αερομαχία στο Αιγαίο, με αληθινά όπλα, όπως είναι αυτά που έχουμε εδώ στο αεροπλάνο μας, και έχοντας και αληθινά όπλα και τα αεροσκάφη θα πας να αναχαιτήσεις. Πόσα χρόνια πετάς αεροπλάνο τώρα? Αεροπλάνο, το 2001. Αρκετά. Ναι, 16. 16 χρόνια. Μέχρι, σίγουρα εσείς δεν μπορείτε μέχρι πάνω από μια ηλικία να πετάτε αεροπλάνα, έχετε ένα στάνταρ από ό,τι ξέρω. Σε επιχειρησιακά πετάμε μέχρι, ας πούμε, τα 40 χρόνια. Οπότε έχω άλλα 7 να πετάω και ελπίζω μόνο θέσω. Από εκεί και πέρα, πώς σκέφτεσαι τη ζωή σου να... Προς το παρόν δεν το σκέφτομαι. Απολαμβάνω αυτό που είπα, πολύ απλόχερα μας χαρίζει η αεροπορία και ο ελληνικός λαός κατ' επέκταση. Να πετάμε για να κάνουμε πάνω απ' όλα τη δουλειά μας, να την κάνουμε με ευχαρίστηση, να την φέρνουμε εις πέρας στο 100% και με το καλύτερο αποτέλεσμα, το οποίο επιδιώκουμε να είναι πάντα άριστο. Και από εκεί και μετά, τα πλάνα για το μέλλον πιστεύω θα έρθουν λίγο πριν, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών συνταξιδοτηθώ από το να πετάω το F-16. Χάρη, ολοκληρώνοντας αυτή την κουβέντα, τώρα που έχεις ζήσει το όνειρό σου πραγματικά από μέσα, έχεις δει πώς είναι τα πράγματα, θα εθάρρυνες το παιδί σου να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο επάγγελμα? Είναι κόρη, οπότε δεν θα την εθάρρυνα. Αν ήταν γιος. Αν ήταν γιος, σαφώς, γιατί πιστεύω ότι αυτό που κάνουμε εδώ πέρα είναι ένα επάγγελμα. Αλλά μπορούμε να το, όταν είμαστε, όπως σας είπα και πριν, άρτια εκπαιδευμένοι και φέρουμε ένα σωστό αποτέλεσμα, γίνεται και λειτουργήμα για να προστατεύουμε πάνω απ' όλα την πατρίδα μας, γιατί στο φινάλι αυτό είναι που θα κληθούμε να κάνουμε. Οπότε θα τον εθάρρυνα σίγουρα να ακολουθήσει την ίδια διαδρομή και είναι ένα μεγάλο challenge, μια μεγάλη πρόκληση να κάνεις κάτι που δεν κάνει ο καθένας στην καθημερινότητά του. Χαίρομαι να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε τι εύχονται στους πιλότους. Καλή προσγείωση. Καλές προσγείωσεις να έχεις. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θανάση, να σε καλωσορίσουμε στην εκπομπή και να σε ευχαριστήσουμε πολύ που δέχτηκες να μιλήσεις μαζί μας για την προσωπική σου ιστορία. Να είστε καλά. Καταρχάς, να σε ρωτήσω από πού κατάγεσαι. Από τη Σόμα. Πώς αποφάσισες να γίνεις πιλότος και να μπεις στη σχολή Ικάρων? Από μικρός είχα αγάπη για τα αεροπλάνα και συγκεκριμένα για τα πολεμικά αεροσκάφη. Και καθώς μεγάλωνα βλέποντας αντίστοιχες συνεντεύξεις όπως κάνουμε εμείς τώρα, πήρα την απόφαση να γίνω κι εγώ ένας πιλότος μαχητικού αεροσκάφους και ήταν ο μοναδικός στόχος που είχα κατά τη διάρκεια των σχολικών μου ετών. Πιστεύεις ότι για να κάνει κάποιος αυτό το επάγγελμα πρέπει να το θέλει πραγματικά? Αν δεν το θέλει ή απλώς αποτύχει βρεθεί στη σχολή Ικάρων, μπορεί να τα καταφέρει? Κοιτάξτε να δείτε, από την πρώτη μέρα που κάποιος θα μπει στη σχολή Ικάρων, καταλαβαίνει ότι εάν δεν το θέλει και δεν το αγαπά πραγματικά,
δεν πρόκειται να συνεχίσει να κάνει αυτό το επάγγελμα. Γενικά, η αεροπόροι μας διακρίνει η υπερβολική αγάπη και ο υπερβολικός επαγγελματισμός για το συγκεκριμένο, για το αεροσκάφος αυτό πίσω μας. Οπότε, και επειδή δεν είναι και κάτι εύκολο, εάν δεν το θέλεις πραγματικά, ξαναλέω, είναι δύσκολο να συνεχίσεις. Ήσουν καλός μαθητής? Ήμουν καλός μαθητής. Γενικά, τα ξέρετε και εσείς καλύτερα, χρειάζεται καλή βαθμολογία για να μπεις στη σχολή. Χρειάζεται καλή φυσική κατάσταση, ένας συνδυασμός δηλαδή όλων αυτών. Εγώ παρόλα αυτά, επειδή ήμουν απόλυτα προσιλουμένος στο στόχο, προσπάθησα, έδωσα όλα μου τα δυνατά και τα κατάφερα. Δεν είναι κάτι ακατόρθωτο, σίγουρα για τον οποιοδήποτε που το άρεσε πάρα πολύ μπορεί να καταφέρει και να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα. Στα μαθηματικά ήσουν καλός? Ήταν το αγαπημένο μου μάθημα. Δεν είμαστε γενικά, οι αεροπόροι θεωρώ δεν είμαστε τόσο θεωρητικοί. Είμαστε πιο πολύ των θετικών επιστημών. Η φυσική, η χημεία. Ναι, όλα αυτά τα μαθήματα. Εμείς ήμασταν κιόλας, είχαμε προλάβει οριακά το σύστημα των δεσμών, που έτσι κι αλλιώς τα συγκεκριμένα μαθήματα ήταν μεγάλη σημασία τους και πολύ ψηλή βαρύτητα τους για να μπεις στη συγκεκριμένη σχολή. Μετά νιώσες ποτέ που ασχολήθηκες με αυτό το επάγγελμα? Έρχονται στιγμές που λες, γιατί δεν έκανα κάτι άλλο? Όχι, φυσικά. Και κάθε φορά που λέω, αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, ακριβώς το ίδιο πράγμα θα έκανε, δεν θα άλλαζα τίποτα. Θες να μας περιγράψεις πώς ήταν η πρώτη φορά που μπήκες σε ένα μαχητικό F-16, πώς ένιωσες? Κοιτάξτε να δείτε, απίστευτη χαρά, γιατί καταλαβαίνεις ότι έχω καταφέρει ένα μεγάλο στόχο της ζωής μου και σαφώς δέος για αυτή την πολεμική μηχανή που επιτέλους καταφέρνεις κατά κάποιο τρόπο να τη δαμάσεις. Μπορείς δηλαδή, είσαι πλέον σε θέση να πετάξεις αυτό το σύγχρονο αεροσκάφος. Έρχονται κάποιες φορές και πάνω που φοβάσαι, που σε πιάνει φόβος και λες τώρα... Κοιτάξτε να δείτε, ο φόβος ναι, είναι ανθρώπινος. Πάνω βέβαια, όταν πετάμε, επειδή ο φόρτος εργασίας είναι αρκετά μεγάλος, συνήθως δεν το σκέφτεσαι, είναι το τελευταίο πράγμα που θα σου έρθει στο μυαλό. Πρωτεύων στόχος είναι να ολοκληρώσεις την αποστολή σου όπως πρέπει. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω, είναι ανθρώπινο, κάποιες φορές μπορεί να συμβεί. Όσο όμως περνάνε τα χρόνια και η εμπειρία αυξάνεται, γίνεται και αυτό ένα, ας πούμε, ένα επάγγελμα όπως τα υπόλοιπα. Και αυτό που θέλω να πω είναι, όσο δύσκολο στην παρούσα φάση εμένα μπορεί να μου φανεί για να φτιάξω μια λάμπα, να κάνω κάτι άλλο, ενώ για έναν ηλεκτρολόγο είναι πολύ εύκολο, έτσι και για εμάς από ένα σημείο και μετά γίνεται μια πιο, ας το πούμε, απλή διαδικασία το να πετάς ένα αεροσκάφος. Έχεις σκεφτεί τι θα κάνεις στο μέλλον όταν δεν θα πετάς πια? Δεν το έχω σκεφτεί ακόμα. Γενικά οι ρυθμοί που ζούμε εμείς οι αεροπόροι είναι πολύ έντονοι. Το επάγγελμα δεν σε αφήνει ακόμα να σκεφτείς τι θα κάνω αφού φύγω από εδώ. Εύχομαι να αργήσει πάρα πολύ αυτή η στιγμή να έρθει. Δεν το θέλω με τίποτα. Και όσο μπορώ και νιώθω δυνατός και φυσικά ακόμα και λόγω ηλικίας μου επιτρέπεται από την πολεμική αεροπορία, θέλω και το μόνο που σκέφτομαι είναι να συνεχίσω να πετάω. Αν είχες, έχεις παιδιά? Ναι, έχω 3 παιδιά. Έχεις και αγοράκια? 2 αγόρια και ένα κορίτσι. Θα προέτρεπες τα παιδιά σου να ασχοληθούν με αυτό που ασχολείσαι σήμερα? Σαφώς, ναι. Θα ήθελα να ακολουθήσουν και οι γη μου το επάγγελμα που κάνω κι εγώ. Θα τους έλεγα τις δυσκολίες σαφώς που υπάρχουν, αλλά πιστεύω αυτό που πείθει τον κάθε άνθρωπο είναι αυτό που αναφέραμε και πιο πριν, ότι αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, ναι, πάλι το ίδιο θα ξανά κάνω. Οπότε αυτό θα είναι πραγματικά το οποίο θα πω στα παιδιά μου και από εκεί και πέρα μπορούν να αποφασίσουν ό,τι θέλουν. Θέλω να τους δείξω δηλαδή ότι σε καμία περίπτωση εγώ δεν μετάνιωσα για αυτή μου την επιλογή και είμαι σίγουρος ότι και αυτοί, αν το ακολουθήσουν, θα είναι χαρούμενοι όπως είμαι και εγώ αυτή τη στιγμή. Νιώθουν υπερήφανοι για τον μπαμπά τους, για αυτό που κάνει? Κοιτάξτε, έχουν καταλάβει, ξέρουν, είναι μικρά? Ναι, εγώ επειδή κιόλας μένω μέσα στο αεροδρόμιο, στην 111 πτέρυγα μάχης, είναι συνεχής η επαφή που έχουν τα αγόρια με τα αεροπλάνα και στη γιορτή της αεροπορίας αλλά και σε καθημερινή βάση. Ακούν τον ήχο που απογειώνεται, τα βλέπουν από κοντά. Βέβαια είναι μικροί ακόμα για να καταλάβουν, αλλά ήδη ο ένας μου λέει, μπαμπά, όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω αεροπόρος. Στο επάγγελμα που κάνεις, ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία, πιστεύεις?
καταπονείται το σώμα, καταπονείται το μυαλό, κουράζεται εύκολα ο οργανισμός, χρειάζεται πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση, μας είπες. Ναι. Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που πιστεύεις εσύ ότι αντιμετωπίζει ένας πιλότος? Κοιτάξτε, δείτε, το σύστημα αυτό που έχουμε πίσω μας έχει αρκετή πολυπλοκότητα και ίσως το δυσκολότερο όλων είναι να μπορέσεις να το μάθεις σε βάθος. Και πρέπει να το μάθεις σε βάθος, γιατί για να πετάς μια τέτοια πολεμική μηχανή πρέπει να είσαι άρρωστος γνώστης της. Οπότε ίσως το δυσκολότερο είναι αυτό. Βέβαια, επειδή όντως οι καταπονήσεις υπάρχουν, σίγουρα χρειάζεται πολύ καλή φυσική κατάσταση για να μπορείς να ανταπεξέλθεις, αλλά αυτό θεωρώ διορθώνεται πολύ πιο εύκολα με την εμπειρία. Ενώ το διάβασμα, εν ολίγης, είναι αυτό που χρειάζεται τη μεγαλύτερη προσπάθεια και συνεχή επιδίωξη. Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Μπορείτε εσείς οι πιλότοι των μαχητικών αεροσκαφών να κάνετε διακοπές όπως οι συνηθισμένοι άνθρωποι? Μπορείτε να πείτε ότι θα φύγουμε και πίσω θα αφήσουμε όλα πίσω? Βεβαίως μπορούμε και το κάνουμε, έτσι. Δεν λέμε ότι είμαστε κάθε μέρα στη δουλειά. Υπάρχουν οι κανονικές μας άδειες, τις οποίες τις παίρνουμε. Βέβαια πάντα 24 ώρες 24 ώρες με τα τηλέφωνα ανοιχτά για οτιδήποτε απαιτηθεί, να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε και να γυρίσουμε πίσω στις μονάδες. Θανάση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Και να σου ευχηθούμε και εσένα καλές προσγειώσεις. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.